Σε σχέση με τη ΔΕΘ, υπάρχουν ορισμένα δεδομένα. Ποια είναι αυτά τα δεδομένα? Είναι πρώτον οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις. Τα πρωτογενή πλεονάσματα, 3,5%, το οποίο σημαίνει συνέχιση της φοροεπιδρομής για τα λαϊκά στρώματα. Άρα λοιπόν τα μέτρα φοροελάφρυνση τα οποία θα εξαγγείλει επί της ουσίας είναι προσχηματικά. Θα είναι μέτρα που θα διατηρούν τη φορολογική επιβάρυνση για τα πλατεία λαϊκά στρώματα και ταυτόχρονα μέτρα φοροαποφυγής για το μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί το οποίο είναι και σκανδαλώδη. Σαφές είναι. Ο έμφυα, το λέμε, γιατί το λέμε, θα σας πω τώρα. Θα σας πω τώρα. Προσέξτε, θα σας πω τώρα. Αφήστε, η μείωση της φορολογικής κλίμακας το 9 από το 22. Αφήστε τα φυσικά πρόσωπα. Μιλάμε τώρα για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Προς το παρόν, για το θέμα με τη μείωση των φυσικών προσώπων θα δούμε. Κατά πόσο θα ισχύσει, πότε θα ισχύσει και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ισχύσει. Αυτό που είναι βέβαιο όμως και δεν διαψεύεται από πουθενά είναι ότι από φέτος ισχύει η μείωση στους φορολογικούς συντελεστές για τα νομικά πρόσωπα στο 24% από 28% και από του χρόνου θα πάει στο 20%. Και μακάρι να πάει και ακόμη πιο κάτω. Αυτό είναι δεδομένο. Και μακάρι να πάει αυτό. Να μειωθεί δηλαδή η φορολογία σε επιχείρηση. Αφήστε με να ολοκληρώσω λοιπόν. Βοηθάει και τις μεταγραφές και στο ποδόσφαιρο. Μα τροφή για συζήτηση. Ακριβώς επειδή δίνω τροφή. Λέω λοιπόν, πάει στο 20%. Πόσο συμμετέχουν τα νομικά πρόσωπα στο σύνολο των φορολογικών εσόδων? Μόνο με το 5%. 5%, αλήθεια είναι. Το υπόλοιπο 95% δεν συμμετέχουν σε αυτά. Άρα λοιπόν θα μειωθεί ακόμη περισσότερο. Και αυτό είναι πρόκληση. Και όταν υπάρχουν και τμήματα του κεφαλαίου που δεν φορολογούνται καθόλου, εφοπλιστές. Και δεύτερον, μειώνεται έτη περαιτέρω, το είχε μειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο φόρος στα διανεμόμενα κέρδη. Που δεν πάνε για επενδύσεις αυτά. Από το 10 που το βρήκε από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν 15 το πήγε στο 16, το πάει στο 5 στο από φέτος. Άρα λοιπόν αυτά είναι συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Άρα ευνοούν το μεγάλο κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν αφορούν και μικροεπιχειρηματίες όμως. Το μεγάλο κεφάλαιο και οι γαδάσοπλοι περισσότερο είναι μικρομεσαίοι οι οποίοι απαγωνιούν, υδρώνουν να επιβιώσουν. Ζείτε σε άλλο κόσμο που φοβάμαι. Όχι, με συγχωρείτε πάλι. Κύριε Λοβέρδο, εσείς ζείτε σε άλλο κόσμο. Γιατί αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες και οι βιοτέχνες πληρώνουν με βάση το φορολογικό συντελεστή των φυσικών προσώπων και χωρίς. Και γι' αυτό μειώνεται, εφόσον γίνει και υπό προϋποθέσεις θα γίνει. Καμία προϋπόθεση. Από 22 σε 9% ακόμη δεν το είδαμε, κύριε Λοβέρδο. Μην βιάζεστε. Πρώτον. Δεύτερον, το λέμε αυτό γιατί. Για τα φορολογικά σώματα πρέπει να παραμείνουν στο ύψος που είναι σήμερα. Ποιος θα πληρώσει λοιπόν αυτά? Θα συνεχίσουν να πληρώνουν από τη στιγμή που το μεγάλο κεφάλαιο το απαλλάσσουν από τη φορολογία σκανδαλωδώς, θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα υπάρξουν νέα κίνητρα από τον αναπτυξιακό νόμο. Νέα κίνητρα τα οποία είναι σκανδαλώδη. Και όσον αφορά τη χωροταξία, και όσον αφορά το περιβάλλον, και όσον αφορά το πώς θα κάνουν επενδύσεις. Τρίτο ζήτημα, το οποίο δεν αμφισβητείται, ότι υπάρχουν μνημονιακοί νόμοι που ισχύουν. Και οι μνημονιακοί νόμοι αυτοί οι οποίοι σημαδεύουν επί της ουσίας τον τρόπο ζωής της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, μιλάει τώρα ο Πρωθυπουργός για ανάπτυξη για όλους. Πριν ο κύριος Τσίπρας μιλάει για δίκαιη ανάπτυξη. Όμως η ανάπτυξη η οποία έρθει, στο ρυθμό που θα έρθει, θα είναι μια άδικη ανάπτυξη. Γιατί έχει ως προϋπόθεση το τσάκισμα των εργατικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων των 300 ευρώ. Με μερική απασχόληση, ο οποίος είναι και αναλώσιμος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή ακριβώς υπάρχει όλο αυτό και επειδή είναι γνωστό ότι θα υπάρξει, τι άλλο έχουμε? Έχουμε θωράκιση του συστήματος. Και πώς θωρακίζουν το σύστημα? Πρώτον, με την καταστρατήγηση περαιτέρω συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον περιορισμό στο δικαίωμα στην απεργία. Τώρα θα φέρει την ηλεκτρονική ψηφοφορία η Νέα Δημοκρατία για να προκηρυχθεί απεργία. Όταν η ίδια ως κυβέρνηση εκλέχθηκε με το 41% του 52 που συμμετέχουν σε εκλογές. Και σου λέει για τα συνδικάτα, για να κηρύξουν απεργία, πρέπει να συμμετέχουν όλοι και να πάρει και το 50%. Αυτό που έχετε μια παράδοση να κλείνετε επιχειρήσεις με τις απεργίες. Παραδείγματος χάρη, έχετε κλείσει επιχειρήσεις και επιχειρήσεις με τις απεργίες. Την αφηγό επισκευαστική ζώνη την έκλεισε το κουκουέ με τις απεργίες. Κλείνουν με τις απεργίες και να σας φέρω παραδείγματα πάρα πολλά θέλετε. Η Φρυγκοκλάς, η οποία είναι πολυεθνική
και ο Όμηρος συνδεδεμένος με την 3Ε Coca-Cola, γιατί έκλεισε το εργοστάσιο στην Κάτω Αχαγιά, όχι για τις επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει εργοστάσιο στην Ρουμανία και από εκεί μπορεί να εισάγει πολύ πιο φθηνά τα επαγγελματικά ψυγεία. Σε ένα κλάδο ο οποίος δεν έχει κρίση, κύριε Καραρίκη, γιατί να είμαι συνδεδεμένο με τον τουρισμό. Και άμα το θέλετε με την ανάπτυξη επί του ΣΕΣ και τι αποτελέσματα θα υπάρχει, ας δούμε την κατάσταση που υπάρχει στον τουρισμό. Που οι επενδύσεις γίνονται, ολοκλήρωσουμε αυτό. Που οι επενδύσεις γίνονται συνεχόμενα όλα τα χρόνια και η κατάσταση των εργαζόμενων στα ξενοδοχεία είναι από άθλια έως. Πάμε, σας παρακαλώ, και σε ένα άλλο θέμα. Είναι εντυπωσιακό. Την ίδια πολιτική εφαρμόζουν και στο μεταναστευτικό και βρίσκουν τρόπους επιμέρους για να, για να κρατάει μια αντιπαράθεση. Ίδια ακριβώς. Γιατί τα hot spot. Όχι, δεν ακολουθούμε τα hot spot τα οποία υπήρχαν. Δεν ακολουθούμε την ίδια πολιτική. Και ευτυχώς που δεν την ακολουθούμε την ίδια. Τα βρήκε άψογα ο Ξεχοίδης. Είναι δικό σας έργο. Τα βρήκε άψογα ο Ξεχοίδης στη Μόρια. Αυτό ήταν είδηση και για μένα. Τρελάθηκα πραγματικά. Το θέμα που είναι δικό σας έργο. Αυτό που είπε ο Ξεχοίδης και είδε τη Μόρια καταπληκτική. Εγώ που είμαι αριστερός και ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι καταστρατηγείται η συνθήκη για του πρόσφυγε. Να δώσουμε την ευκαιρία να πάμε έξω, κύριε Καραθανασόπουλε. Και οι συνάδελφοι. Πρέπει να δούμε το δάσος και όχι το δέντρο. Ότι αυτό είναι ένα κομμάτι των συνολικότερων εξελίξεων της μεγάλης εικόνας που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπου έχουμε σφοδρότατους ανταγωνισμούς, πολύ μεγάλες συγκρούσεις και υπεραλιστικές επεμβάσεις. Το τελευταίο κύμα ροής προσφύγων και μεταναστών από την Τουρκία. Πώς έχει έρθει όταν η Τουρκία έχει απειλήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αν δεν γίνει ζώνη υγειονομική στη Συρία αυτό είναι για το ΠΚΚ, εγώ θα πνίξω την Ευρώπη με μετανάστες και πρόσφυγες. Άρα λοιπόν τι είναι, παιχνίδι ανάμεσα στις υπεριαλιστικές δυνάμεις και εδώ πέρα τον κύριο ευθύνη την έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, το οποίο έχουν κάνει τις επεμβάσεις στη Συρία, στη Λιβύη και αλλού. Ένα δεύτερον, έχουν ευθύνη με την αντιμεταναστευτική πολιτική που έχει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που παραβιάζει τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Και δεύτερον, με τις συμφωνίες του Δουβλίνου, τις οποίες έχει για το μεταναστευτικό, τι έχει κάνει τις χώρες πρώτης εισδοχής ως χώρες αποθήκες ψυχών. Αν αυτό δεν ανατραπεί, τότε η Ελλάδα θα παραμένει να είναι αποθήκη ψυχών, ένα. Και δεύτερον, άρα λοιπόν, η λογική τι λέει. Το θέμα αυτό το θέτει ο κ. Μητσοτάκης παντού. Καλά, εντάξει, πρέπει να υπάρξει τομερής κατανομή των προσφύγων στο ολόκληρο. Να τελειώσω μόνο. Τι χρειάζεται? Απεγκλωβισμός από τα νησιά. Ένα. Δεύτερον, χώροι όπου να μπορούν να ζουν ανθρώπινα αυτοί οι άνθρωποι, να πάρουν όσοι είναι πρόσφυγες το προάσυλο και όσοι είναι μετανάστες τα ταξιδιωτικά έγγραφα για να μπορούν να γίνει συνένωση των οικογενειών. Μάλιστα. Και επί της ουσίας, το τελευταίο, ότι όποια χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να γίνει στις ΜΚΟ, αλλά πρέπει να πηγαίνει στο ίδιο το κράτος για να βαθμιστεί η ζωή των ανθρώπων.